Χάρη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες την προκαταρκτική τεχνική συμφωνία, τα μέτρα, τα αντίμετρα που θα έρθουν στη Βουλή και τα λοιπά τις επόμενες ημέρες. Και αφού μας δώσετε το σχόλιο σας για αυτή τη συμφωνία, θα ήθελα λίγο να μας πείτε και την πρόθεσή σας. Δηλαδή, τι θα πράξετε όταν αυτά τα μέτρα έρθουν στη Βουλή, τα οποία θα έρθουν και ξεχωριστά, ε? Ναι, ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν ξεχωριστά. Τα μέτρα αυτά θα έρθουν αυτή τη στιγμή, η τελευταία πληροφόρηση που έχουμε, χωρίς να είναι ακόμα δεσμευτική, γιατί η κυβέρνηση νομίζω συνεδριάζει τώρα ακόμα για το Υπουργικό Συμβούλιο που θα κάνει τον προγραμματισμό, είναι πως θα έρθουν αυτά τα μέτρα τις αμέσως επόμενες μέρες, ξεκινώντας από τις 11 του μηνός και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της Βουλής στις 17 το πιθανότερο. Άρα είναι... θα έρθουν μάλλον με ένα νομοσχέδιο και με μια διαδικασία επίγοντος. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την ουσία των μέτρων, είναι προφανές ότι κανένας δεν μπορεί να στηρίξει αυτού του είδους το μείγμα. Η κυβέρνηση δυστυχώς καθυστέρησε πάρα πολύ και μέσω αυτής της καθυστέρησης, η οποία δεν φταίει μόνο η ίδια, αλλά η ίδια έδωσε και το άλοθη στους υπόλοιπους παίκτες να χρησιμοποιήσουν την αμφιθυμία της ή τέλος πάντων τη μη συμφωνία της, ώστε να κρύψουν τα δικά τους προβλήματα κάτω από το χαλί. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυξήθηκε μέσω αυτής της καθυστέρησης αυξήθηκε η δυσκολία της πραγματικής οικονομίας. Τα μέτρα, ο λογαριασμός είναι μεγαλύτερος, αλλά κυρίως το μείγμα τους δεν είναι ένα μείγμα το οποίο στηρίζει τους νέους της χώρας μας σήμερα. Η κυβέρνηση, ιδιαίτερα με τις αυξήσεις των εισφορών που κάνουν πάρα πολύ δύσκολες τις προσλήψεις στους νέους ανθρώπους, δεν κάνει τίποτα για τους νέους οι οποίοι φεύγουν. Μας λένε οι τελευταίες μελέτες, χθες νομίζω βγήκε άλλη μία, ότι οι περισσότεροι από αυτούς φεύγουν και δεν ξαναγυρίζουν, αλλά και το όνειρο όσων είναι εδώ, πάνω από 70-71,1% μας λένε οι μελέτες, ονειρεύονται οι άνθρωποι από 18-25 να φύγουν στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, η αποτυχία της χώρας μας συνολικά. Έτσι, δεν είναι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση απλώς συνεχίζει μια διέξοδη πολιτική, μια πολιτική η οποία δεν δίνει καμία προοπτική και κανένα όνειρο στους νέους, στους μεσήλικες αλλά και στους ηλικιωμένους. Τώρα το ερώτημα το αυτονόητο είναι και ποια πολιτική υπό την ομπρέλα θα λέγαμε των μνημονίων θα μπορούσε να αποδώσει. Επιτήρηση αυτή. Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο με δεδομένες τους περιορισμούς, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πρέπει κάποιος να κοιτάξει και να πει γίνεται μία μείωση στα φορολογικά, στο αφορολόγητο, ώστε θα αυξηθούν πάρα πολύ τα έσοδα. Θα μπορούσε να συνδυαστεί με μια απλοποίηση και στο ΦΠΑ, να έχουμε έναν κεντρικό συντελεστή φορολογίας είτε εισοδήματος είτε ΦΠΑ στο 20%. Αυτά τα έσοδα θα έπρεπε να πάνε να ξαναγυρίσουν στο φορολογικό σύστημα. Δηλαδή θα έχουμε και απλοποίηση και μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση των εσόδων, τα οποία έσοδα όμως θα πρέπει να πάνε πού, να πάνε στα τεκμήρια για παράδειγμα, στην κατάργησή τους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι άνεργοι να πληρώνουν φόρο λόγω των τεκμήριων, γιατί τα τεκμήρια αυτή τη στιγμή είναι η λιμιτόμος των ανέργων, ο οποίος όταν δούλευε είχε ένα αυτοκίνητο ή αγόρασε ένα σπίτι και από αυτό πληρώνει φόρο σε ανύπαρκτα εισοδήματα. Ή, να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα, δεν μπορούν το οίκο, δηλαδή η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία είναι καθόλου σεβαστή, έτσι, και μάλιστα είναι και πολιτική η οποία θα σηματοδοτηθεί και από την προηγούμενη. Δεν μπορεί να πληρώνεται όμως από τον καταναλωτή. Συνεπώς αυτό που θα εγώ τουλάχιστον θα περίμενα μέσα στα πλαίσια τα οποία θεωρώ ότι είναι δεδομένα, είναι το εξής. Έχουμε ένα πλεόνασμα, υπερπλεόνασμα, ξεπεράσαμε τους στόχους. Το ξεπεράσαμε, έτσι, το 0,5 γίνεται 4,2. Αυτό το υπερπλεόνασμα, η συμφωνία, το τρίτο μνημόνιο μας λέει ότι πρέπει να δοθεί. Πρέπει το 1 τρίτο από αυτό να πάει, το 30% να πάει στα λεξιπρόθεσμα. Η αγορά αυτή, αυτή τη στιγμή ασφιχτιά, γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα. Πρέπει να δοθεί άμεσα στα λεξιπρόθεσμα του δημοσίου. Το 1 τρίτο πάει στο χρέος, σύμφωνα με τη συμφωνία, άρα δεν σας λέω κάτι το οποίο θα διαταράξει τη σχέση μας. Και το 40% μπορεί να δοθεί όπως πρέπει, όπως θέλει η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν το 40% πρέπει να καταργήσει το οίκο άμεσα μέσα σε μία νύχτα η κυβέρνηση και να μην πληρώνει την κοινωνική πολιτική ο καταναλωτής, αλλά και να μειωθούν οι εισφορές για τους νέους ανθρώπους, χωρίς να μειωθούν οι συνταξιοδοτικές τους
το τι σύνταξη θα πάρουν και με αυτόν τον τρόπο να δοθεί ένα κίνητρο στην αγορά εργασίας να προσλάβει νέους ανθρώπους. Πρέπει να τους κρατήσουμε εδώ, γιατί όσο μας φεύγουν χάνουμε σε δυναμισμό, χάνουμε σε ηλικίες οι οποίες είναι παραγωγικές, χάνουμε εθνική κυριαρχία τελικά, γιατί τι είναι η εθνική κυριαρχία αν δεν είναι οι άνθρωποι μας. Κυρία Θεοχάρη, επειδή έχετε και την εμπειρία από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ήθελα να ρωτήσω, το πλεώνασμα, μήπως το υψηλό πλεώνασμα, η επίτευξη των υψηλών πλεωνασμάτων, μήπως είναι και παγίδα. Παγίδα μελλοντικά βέβαια, ότι εφόσον τα καταφέρνετε και πιάνετε υψηλά πλεωνάσματα, δεν υπάρχει λόγος για μείωσή του. Βεβαίως. Νομίζω και το έχω πει το τελευταίο χρονικό διάστημα, να μην χαιρόμαστε πάρα πολύ με την επίθεση φιλίας του κ. Σόιμπλε. Ο κ. Σόιμπλε παίζει ένα πολύ ωραίο έξυπνο παιχνίδι. Μέχρι να δεχτούμε τα δύσκολα μέτρα, μας λέει ότι ήμασταν ικανοί και δεν μπορούμε να πάρουμε δύσκολες αποφάσεις. Μόλις τα δεχτούμε, λέει τι ωραία που πετυχαίνουμε τους στόχους και πρέπει να παραμένουμε σε αυτούς και δεν χρειάζεται το χρέος να μειωθεί. Mm-hmm. Άρα. Αυτό το υπερπλεώνασμα, αυτή η υπερπροσπάθεια που κάναμε, στην πραγματικότητα τι κάνει, τρώει από την ανάπτυξη, τρώει από τις δουλειές των ανθρώπων, τρώει από τις πιθανές επενδύσεις που μπορεί να γίνουν, γιατί κανένας δεν μπορεί να προσλάβει ή να επενδύσει σε αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι ασφυκτικό. Όλα τα στοιχεία, σήμερα ανακοινώθηκαν στοιχεία για τις πωλήσεις των κινητών τηλεφώνων, που ξέρετε ότι είναι ένας δείξης κατανάλωσης ο οποίος δείχνει ακριβώς. Είναι σταθερό, ναι. Ακριβώς. Πώς νιώθουν οι Έλληνες. Μία 21% κάτω. Δηλαδή, κάθε δείκτης ο οποίος έχουμε αυτή τη στιγμή δείχνει την ασφυξία της οικονομίας. Αυτό είναι αποτέλεσμα αυτής της αβεβαιότητας. Ελπίζουμε ότι θα αναστραφεί, αλλά όμως χάσαμε ένα πολύ πολύτιμο χρόνο. Είχαμε πριν από λίγους μήνες συζητούσαμε ακόμα αυτή η συμφωνία που υπογράφει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Έτσι, αυτή η συμφωνία θα λέει 2,7% ανάπτυξη. Το καταλαβαίνετε, είναι υποθηκευμένη ήδη. Και υποθηκεύτηκε, όχι μαγικά, υποθηκεύτηκε γιατί δεν κάναμε αυτά που έπρεπε, γιατί δεν ξέρω, είχαμε να απολογηθούμε σε κάποιους αόρατους εχθρούς. Μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως σε αυτό το πλεώνασμα, τέλος πάντων, την υπεραπόδοση, και σε αυτό αναφέρθηκε χθες και ο κ. Μητσοτάκης, και σήμερα βγήκε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών που λέει κάποια πράγματα, ότι αυτό δεν μπορεί να δοθεί σήμερα, και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017 και τα λοιπά. Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να επιστραφεί στους πολίτες το 0,5, ναι. Δηλαδή 865 εκατομμύρια περίπου. Ναι. Εγώ, και το Υπουργείο Οικονομικών λέει ότι αυτό δεν γίνεται και δεν. Κάθε υπεραπόδοση λέει και το 2016 είχαμε υπεραπόδοση, δεν ενσωματώνεται και πρέπει ναι, να. Το Υπουργείο Οικονομικών, όταν θα τον ΤΑΗ και να δίνει 300 ευρώ στους συνταξιούχους και να μην δίνει τις συντάξεις σε αυτόν που περιμένουν και δεν έχουν πάρει τη σύνταξή τους, το κάνει. Όταν όμως είναι να τηρήσουν τις συμφωνίες, οι ξένοι τις συμφωνίες που υπέγραψαν απέναντι σε εμάς, δεν τους πιέζει. Θα το πω και παρόλο που ο κόσμος μπερδεύεται με τα νούμερα. Ναι. Το 3,7% είναι η υπεραπόδοση. Έτσι, είχαμε 0,5 στόχο και πετύχαμε 4,2. Αυτό το 3,7 η κυβέρνηση έχει δικαίωμα, και εγώ θα σας έλεγα υποχρέωση προς Έλληνες πολίτες, το 70% να το δώσει πίσω στους Έλληνες πολίτες. 30% στα ληξιπρόθεσμα, 40% όπως αυτή κρίνει. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι 2,6% του ΑΕΠ. Δεν είναι το 0,5 που λέει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και ο κ. Μητσοτάκης σκύβει, ας πούμε, το κεφάλι, και ενώ έχουμε μια συμφωνία και μια υπογραφή του κ. Σόμπλε απέναντι, δεν απαιτούμε να υλοποιηθεί. Η υλοποίηση πρέπει να είναι απέτηση της ελληνικής κυβέρνησης, έχει δικαίωμα μέσα σε αυτή τη χρονιά να τα χρησιμοποιήσει, γιατί είναι το υπερπλεώνασμα του 16, άρα τα χρήματα του 16 μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μέσα σε αυτή τη χρονιά. Θεωρητικά έκανε ένα μέρος πέρσι, δεν το επαναλαμβάνει, ξέρετε γιατί. Γιατί όσο έκανε ο κ. Σταϊκαλώτο στον ΤΑΗ, συγχρόνως έστειλε επιστολή και είπε εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και αυτή η δέσμευση του ίδιου του κ. Τσακαλώτου με την επιστολή που έστειλε το Δεκέμβριο ή αρχές Ιανουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι που αυτή τη στιγμή τον εμποδίζει να απαιτήσει την υλοποίηση της συμφωνίας την οποία υπογράψανε μετά από 17 ώρες διαπραγμάτευση. Και συνεπώς, εάν είναι όποτε εμείς είμαστε φάουλ να βάζουμε παραπάνω μέτρα και όποτε αυτοί πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους να μην το κάνουν, τότε ναι. Δεν έχω κυβέρνηση που εκπροσωπεί τα συμφέροντα του λαού. Κύριε Θεοχάρη, επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος και επειδή προέρχεστε από τον κεντρό, να το πω, εσείς θα αυτό προσδιοριστείτε, κεντροαριστερό χώρο,
Ζωτικό κέντρο. Από το? Ζωτικό κέντρο. Ναι, ζωτικό κέντρο. Λοιπόν, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή στον Μεσαίο, στο κεντρό χώρο, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη γενικότερα. Τα παρακολουθείτε, τα βλέπετε. Και στο πρώην χώρο σας, στο πολιτικό το ποτάμι, γιατί... τελευταία και έχουν γίνει κινήσεις και αλλαγές στρατοπέδων και φημολογούνται άλλες και έχουμε και το συνέδριο. Πώς βλέπετε να εξελιστεί η κατάσταση? Υπάρχει κινητικότητα, είναι φανερό. Μέχρι ένα σημείο μπορώ να την σχολιάσω. Πρόκειται για άλλους φορείς που έχουν τα εσωτερικά. Να μας πείτε και εσείς και τις προθέσεις δικές σας. Ναι, μπορεί κάποιος να πει γενικά ότι είναι μια θλίψη οι διαδικασίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βλέπουμε να συμβαίνουν και να εξελίσσονται. Νομίζω ότι είναι ένα δείγμα της έλλειψης αφηγήματος από όλους τους χώρους, δηλαδή μετά και την προσχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε μέχρι και την αντιμνημονιακή στάση του ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε δύο αφηγήματα, ας πούμε, μνημόνιο, αντιμνημόνιο, είχαμε μια επιλογή. Τώρα πια δεν έχουμε καμία επιλογή. Συζητάμε απλώς για λίγο καλύτερη, λίγο χειρότερη διαχείριση. Αυτό δεν είναι πολιτική όμως, έτσι. Αυτό είναι, έβαζε ένα μάνατζερ και τελειώνει. Αυτό που χρειαζόμαστε ξανά είναι ένα όραμα και εγώ σας λέω ότι αυτό που δεν κάνουμε είναι να εκπροσωπήσουμε τους νέους της χώρας μας. Εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ μόνο με το 2,5 ή 1,5 ανάπτυξη ή πλεώνασμα όταν μέσα σε 10, 20 ή 30 χρόνια δεν θα έχω ανθρώπους. Χάνουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο αυτό. Βέβαια. Αυτό. Δεν θα έχω ανθρώπους. Δηλαδή ποια ανάπτυξη να μου φέρουν όταν η χώρα μας αυτή τη στιγμή χάνεται στο επίπεδο του δημογραφικού. Ποια ανάπτυξη όταν ας πούμε από τις δομές έχουμε τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά μέσα στους θεσμούς της χώρας μας βαλμένες. Λοιπόν, εάν δεν ξαναγυρίσουμε να ξαναβάλουμε τα πράγματα σε μια λευκή κόλλα χαρτί, να γράψουμε από την αρχή 5 πράγματα και να δούμε τι σώζεται από το σύστημα που μας έφερε εδώ, που κάποια πράγματα μπορεί να σωθούν, αλλά κυρίως τι σαρώνεται και χτίζεται από την αρχή, τα οποία είναι τα περισσότερα, σας διαβεβαιώ, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ζήτημα ανθρώπων. Κάθε φορά το εκλογικό σώμα μπλέκει σε ένα κρεμές να φύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος που είναι καλύτερος και μετά απογοητεύεται με τον άλλον και πάει στον τρίτο. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα συστήματος που μας στόχευσε. Εγώ λοιπόν θα προσπαθήσω να συνομιλήσω περισσότερο με την κοινωνία, να βγω έξω στους δρόμους. Έχω την αίσθηση μια εμβληματική μορφή της αριστεράς στην Μεγάλη Βρετανία κάποτε είχε πει ο Τόνι Μπεν ότι φεύγω από το κοινοβούλιο γιατί η πολιτική πια γίνεται εκεί έξω στους δρόμους. Ήταν η εποχή του Σιάτλ και της Γένοβας και όλα αυτά που ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος. Συνεπώς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική έχουμε κλειστεί σε ένα καβούκι στην πλατεία Συντάγματος και δεν βγαίνουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο. Αυτό θα κάνω το επόμενο χρονικό διάστημα όσο μπορώ περισσότερο. Πάντως, κύριε Θεοχάρη, βλέπω ότι τα κόμματα στοχεύουν σε εσάς τους ανεξάρτητους, δηλαδή επιθυμούν να πάρουν ό,τι μπορεί ο καθένας. Εσείς, έτσι όπως είναι το υπάρχον, ότι είστε πιο κοντά. Α, δεν ξέρω αν. Ναι, θεωρείτε ότι κάπως δεν είναι ζήτημα πιο κοντά. Το έχω πει και ξανά ότι για τον πολίτη πράγματι είναι μια λογική επιλογή του Μίχη Ρομβέλτισον. Ο πολίτης, και εγώ ο ίδιος ως πολίτης, όταν πάω στις κάλπες, θα διαλέξω το χειρότερο δυνατό, διότι πιστεύουμε στη συμμετοχή και η συμμετοχή είναι στην πραγματικότητα η οποία κάνει την μεγάλη διαφορά. Και αυτή η συμμετοχή των νέων, η αποχή τους μάλλον, το γεγονός ότι έχουν πολύ μικρή συμμετοχή, είναι ένας κύριος λόγος για τον οποίο τα συμφέροντά τους δεν εκπροσωπούνται ποτέ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, διότι δεν είναι αυτοί που ψηφίζουν τους πολιτικούς που μπαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτό για τον πολίτη είναι μια σωστή επιλογή. Για τον πολιτικό δεν είναι. Γιατί εμείς επιλέγουμε κάτι για να βάλουμε την υπογραφή μας και να βοηθήσουμε σε ένα όραμα και σε ένα, αν θέλετε, πολιτικό project. Να αλλάξουμε κάτι στη χώρα. Αν δεν το βρίσκουμε και απλώς λέμε το μη χειροβέλτινο, τότε απλώς σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, την καρέκλα μας. Δηλαδή πώς θα παίρνουμε το μισό μας, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Δεν είναι αυτό όμως η ουσία της πολιτικής και, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτή η πολιτική η οποία ενδιαφέρει εμένα. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.